Γεια σας. Αποφάσισα να παίξω ένα καινούριο παιχνίδι που το βρήκα και μου άρεσε και αποφάσισα να βγάλω ένα βίντεο με αυτό. Αυτό το παιχνίδι ονομάζεται Shelter 2. Τι είναι αυτό? Α, εντάξει. Το παιχνίδι το έπαιξα και το προχώρησα λίγο. Και θα σας δείξω την οικογένεια που είχα δημιουργήσει. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι είσαι λεοπάρδελοι, τίγρης, τι είναι. Και προσπαθείς και έχεις κάποια παιδιά, έχεις 4 παιδιά. Και προσπαθείς να τα μεγαλώσεις για να γεννήσουν και αυτά, νομίζω. Εδώ Family Tree. Εγώ ήμουνα η Ίνα, δεν την ονομάζω εγώ έτσι. Και είναι το μεγάλο. Και ονόμασα τα 4 παιδιά Πάνος, Sky, John και Τέο. Πρώτα απ' όλα που έρθα με το Πάνος, το Πάνος το έχασα, καθώς έτρεχα το έχασα το κουταβάκι και δεν το βρήκα. Στη συνέχεια έχασα και, τον Τέο, αλλά μετά τον βρήκα τον Τέο πάλι και δεν μπορούσε να περπατήσει. Και τον πήγα στη φωλιά, αλλά εκεί πέρα πέθανε. Και έχω μείνει μόνο αυτούς τους δύο. Αλλά τώρα θα αρχίσω ένα καινούριο για να δείτε για πώς είναι. Start a new family. Yes. Ωραία. Και το προηγούμενο που έκανα χάθηκε τώρα. Φορτώνει. Έτσι φορτώνει. Και πιάνεις διάφορα ζώα. Απλά τώρα εγώ θα κάνω μόνο ένα gameplay. Mother Lynx is pregnant, researching for a den. But the night is cold and fearsome predators have caught her scent. Οπότε τώρα πρέπει να την πάμε σε ένα μέρος για να γεννήσει. Μα ήταν delight. Τι κάνει έτσι? Δάσος. Αν ναι, είναι ενηλίκη. Σωστά. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαι και προχωράω και τώρα που να έρθω μου επιτεθούν ενηλίκη. Α ναι, με το δεξί κλικ κάνει αυτό που βρίσκει τα άθη. Shift. Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Με το shift τρέχει και με το space πηδάει ένα ενηλίκη. Και απλά τώρα πρέπει να φύγω. Ωπα ρε. Ωραία. Όπου να είναι τώρα. Πάμε. Όχι. Α, εντάξει. Τρέχα. Ακούω λίγους, αλλά δεν τους βλέπω. Α, ναι, και τώρα εδώ πέρα θα πηδήξω και δεν θα μπορούν οι λύκοι να έρθουν. Να το. Ωραία. Τώρα δεν μπορώ να τρέξω, απλά περπατάω. Α, μόνο του περπατάει. Α, εντάξει. Ωραία, και φτάσαμε τώρα σε ένα δάσος. Όχι, σε ένα δέντρο φτάσαμε. Που είχε μια σπηλιά από κάτω και εκεί πέρα θα γεννήσει. Και τώρα θα ονομάσω τα 4 κουταβάκια. Τα μικρά κουταβάκια, οτιδήποτε κι αν είναι. Ωραία. Α, ναι. Αυτή τη νύχτα τα αστέρια ψιθύρισαν στη μητέρα Λίνξ. Και τώρα εμείς θα ακολουθήσουμε κάτι αστέρια που δεν έχω ιδέα πώς κατέβηκαν τόσο κάτω. Εγώ ξέρω ότι τα σύννεφα κατεβαίνουν κάτω στην επιφάνεια της γης όταν έχουμε ομίχλια, αλλά τα αστέρια. Αυτό και όταν πέφτει τα αστέρια, τότε συμφωνώ απόλυτα. Κάτι μας λένε αυτά. Ποιος τα καταλαβαίνει, δεν ξέρω. Τρέχουμε. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει και τα καλύτερα γραφικά που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι, αλλά μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Και τα γραφικά, καλά είναι. Τώρα στον ουρανό έχει κάτι. Τι είναι αυτά?
Άνθρωποι, ζώα. Σκελετός ψαριού είναι αυτό εκεί μπροστά. Κάτι δεν ξέρω. Πάμε, πάμε. Σε αυτό το επεισόδιο, όταν γεννήσω, θα πάω και θα πιάσω τρία ζώα για να μπορέσουν τα παιδιά μου να σηκωθούν, τα παιδιά μου. Αυτή είναι η από τώρα που πάμε. Πού πάμε. Α, ναι, να το. Να το δέντρο και εδώ πέρα είναι σπηλιά. Να το. Και τώρα θα γεννήσει. Και τώρα ξαφνικά τα αστέρι πάει πάνω. Shelter 2. Λογικά υπάρχει και shelter 1. Για να υπάρχει το 2, υπάρχει και το 1. Βέβαια δεν το έχω ψάξει. Α, ναι, αυτό το παιχνίδι, εγώ δεν το αγόρασα στο Steam. Το κατέβασα δωρεάν και έχω βάλει στο description από που το κατέβασα. Από το torrent, αλλά θα σας δείξω από το Pirate Bay. Ποιο είναι. Αλλά, τι γίνεται. Α, ναι, να το. Εγώ είμαι αυτή. Αυτό, βασικά. Και από κάτω τώρα θα δείτε τέσσερα μάτια. Βέβαια, νιαουρίζουν, οπότε μπορεί να είναι και κάτι σε είδους γατάκια. Να τα... Ωραία, πότε το ονομάζω. Τώρα που να είναι. Έλα. Ωραία. Ξάπλωσε και εσύ κοιμήσου και τώρα εγώ θα το ονομάσω. Έλα. Τι έγινε. Α, είπα κι εγώ. Μου πεις. Α, δεν μπορώ να το ονομάσω. Λοιπόν, εσύ εδώ. Μαύρε. Το μαυρίδενο. Σοπάνος. Κύρ. Λοιπόν, θα το ονομάσω και αυτό Τέο. Αυτό το ονομάσω... Σπύρος. Και αυτό... Θέλουμε και ένα κορίτσι, ε. Σταματή. Όχι. Ματίνα. Ματίνα. Εντάξει. Όχι, να το ονομάσουμε και αυτό Πάνος. Πάνος μη. Όχι. Πάνος μη. Τι γίνεται το κεφαλαίο. Α, καλά. Πάμε. Να τα... Σε αυτό το gameplay δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί κανένα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χαθεί κανένα. Διότι απλά θα κυνηγήσω και θα με ακολουθούν και μετά θα τελειώσω αυτό το βίντεο και έτσι συνεχίζει τα ταΐζεται και πηγαίνετε σε κάποια που και πηγαίνετε σε κάτι σημάδια που έχει ο χάρτης και κάνετε διάφορα. Στην περιοχή που είμαστε μπορείς να πιάσεις μόνο λαγουδάκια εδώ, αλλά υπάρχουν και άλλα ζώα, έχω πιάσει και βάτραχο. Α, ναι, άτο. Τώρα. Να το. Τώρα αυτά νιαουρίζουν, τι κάνουν στη φωλιά. Και τώρα εγώ πρέπει να κατέβω κάτω για να κυνηγήσω. Άμα πατήσετε το δεξί κλικ, κάνετε αυτό και με τα κόκκινα, βλέπετε πού είναι τα ζώα που μπορείτε να πιάσετε. Α, να το. Και όταν πηγαίνει κοντά κάνει αυτό. Το πιάσα. Έχω εξασκηθεί. Γιατί την πρώτη φορά που πήγα να πιάσω ένα ήταν και άσπρα χιονισμένα κάτω. Οπα. Πού είναι. Α, ναι, εδώ. Ήταν και χιονισμένα κάτω και άσπρος ο λάγος και χάθηκα. Και μετά δεν μπορούσα και όταν έπιασα δεν μπορούσα να ανέβω εδώ. Αλλά έχω εξασκηθεί.
Λοιπόν, με το αριστερό κλικ το αφήνετε. Ωραία. Και τώρα εγώ έφαγα το κόκαλο και τώρα πρέπει να πάω να πιάσω... Ω, έκανα βλάκι. Α, να το, δεν έφυγε. Να το... Και τώρα πρέπει να πιάσω άλλα δύο λαγουδάκια για να μεγαλώσω. Πού πήγε αυτό? Πάμε! Όχι, βλάκια. Α, καλά, άντε τώρα να βρω εγώ άλλο. Ναι, τώρα αυτά θα τρέχουνε. Και τώρα πρέπει εγώ να βρω... Ω, να το χαζώ. Το πιάσα. Όχι, δεν το πιάσα, έκανα βλακεία. Α, καλά. Τυφλό είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα το πιάσω. Μη μου πεις ότι το πιάσα, το πιάσα, το πιάσα. Α, ναι, και τώρα να ξέρετε πώς γυρίζουμε πίσω. Να το, είναι αυτό το δέντρο. Και, ωραία λαγουδάκια. Καλά, δεν πειράζει, τα λαγουδάκια. Και στο χάρτη, όταν τρέχετε δεν μπορείτε να βγάλετε στο χάρτη, το χάρτη. Πάμε, ωραία. Τώρα πού είναι αυτά, εδώ είναι, στην τρύπα, πού είναι η τρύπα, να την τρύπα. Φάτε και αυτό. Μπορείς να φας και εσύ, άμα πατήσεις το αριστερό κλικ ή το δεξί, αλλά εγώ δεν θέλω. Εγώ παίρνω απλά τα κόκαλα, γιατί πρέπει να μεγαλώσουν τα μικρά μου. Ωραία. Και τώρα πρέπει να βρω άλλο ένα ζωάκι. Να το. Πάμε. Κάτσε πάλι λίγο πιο γρήγορα. Α, δεν το τρόμαξα. Έλα, να και στο χάρτη υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχει η χιονονιφάδα και το δάσος από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Αλλά και εκεί πέρα πηγαίνεις και... Μη μου πεις. Και τώρα εγώ πρέπει να... Α, να το. Τι πήρα? Ποντίκι! Α, και αυτό μας κάνει. Πάμε. Όπα. Έλα. Όπα. Εδώ. Άστο. Καλό κορίτσι. Να το. Και τώρα έρχονται μαζί μου. Όταν τρέχεις, πρέπει να τα χάσεις. Ναι, και τώρα ποτέ. Να τα. Και έρχονται. Να το ένα. Να και τα άλλα δύο. Να το και αυτό. Να τα. Και άμα το αφήσει λίγη ώρα, ξαπλώνουν και κάνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο σκουρόχρωμος που είναι αριστερά, από εδώ που βλέπω, είναι ο Πάνος. Αυτός που είναι μπροστά από τη μητέρα του, είναι η Ματίνα. Το άσπρο είναι ο Πάνος Μη. Και το αυτό εκεί πέρα που κυλιέται, εδώ αυτό, αυτό εδώ πέρα που κυλιέται, το καφέ, είναι ο Θοδωρής. Άμα θυμάμαι. Γεια σας, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να βγάλω κι άλλα βίντεο, κάντε like, subscribe ή comment. Γεια σας.